Πάμε. Στον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, από τα χωρών παρών, τα πάντα πληρών, της αυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε ημί, και καθάρισε ημάς από πάση κυρίως, και σώσον αναθέτες της άσης ημών. Αμήν. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει ένα μεγάλο Άγιο που βάδισε στα γνάρια των Αγίων Αποστόλων αφού και ζωή αποστολική έζησε και θάνατο μαρτυρικό είχε. Πρόκειται για το μεγάλο εκείνο στρατιώτη του Χριστού, όχι απλά στρατιώτη, αλλά παρά το γύρας, γενναίο στρατιώτη του Χριστού. Γενναίο στρατιώτη του Χριστού. Το όνομα του Ιγνάτιος Θεοφόρος, το διπλό αυτό όνομα, έχει κρύβει μέσα πραγματικότητα από τη ζωή του που ο ίδιος εβίωσε, που έζησε. Προέρχεται το πρώτο το Ιγνάτιος, όχι από ελληνική λέξη, αλλά από λέξη λατινική. Στα λατινικά οι λέξεις ίγνης, ίγνης, Ιγνάτιος, σημαίνει φωτιά, πυρ. Με άλλα λόγια, Ιγνάτιος σημαίνει άνθρωπος πυρ, φόρος, που έχει φωτιά μέσα του. Έχει φωτιά μέσα του. Και βέβαια είχε φωτιά μέσα του, αφού ο Θεός που κουβαλούσε, ο Θεός που κουβαλούσε μέσα του, ο Κύριος, είναι πυρ καταναλίσκων. Ο Κύριός μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είναι φωτιά που καίει, φωτιά που φωτίζει. Και αφού έφερε το Θεό μέσα του, που είναι φωτιά, ήταν πυρφόρος. Έκαιγε τα δαιμόνια, έκαιγε την αμαρτία και φώτισε τον κόσμο. Θεοφόρος, γιατί κουβαλούσε το Θεό είπαμε, αλλά και από μία άλλη εκδοχή που την γνωρίζουμε όλοι, όταν ο Κύριος βρέθηκε μπροστά στα βρέφη, τα μικρά παιδιά, αυτό το Ευαγγέλιο ακούστηκε σήμερα στην Εκκλησία. Τότε είπε ο Κύριος, άστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Και πήρε ένα μικρό παιδί και το σήκωσε στην αγκαλιά του. Και αυτός ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Και αυτός ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Επειδή λοιπόν τον έφερε ο Κύριος στην αγκαλιά του, σήκωσε, τον έφερε στην αγκαλιά του, κατά αυτή την εκδοχή πήρε και το όνομα Θεοφόρος. Θεοφόρος. Έζησε
από το 96 και μετά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γύρω στο έκλεινε ο αιώνας, ο πρώτος αιώνας, τότε που έζησε και ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, γιατί ήταν μαθητής του. Επίσης και του Πέτρου ήταν μαθητής. Και του Αποστόλου Πέτρου. Ο Ιγνάτιος. Ο Άγιος Ιγνάτιος. Θα θυμάμαι από πέρσι. Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ήταν του Αποστόλου Πέτρου και του Ιωάννου μαθητής. Εμείς δεν μπορούμε με τα χείλη μας να περιγράψουμε τα σχετικά με τη βιωτή, με τη ζωή του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου. Ξεπερνούν τη δική μου τουλάχιστον διάνοια, γιατί ο άνθρωπος αυτός συναναστράφηκε με τους Αγίους Αποστόλους. Συναναστράφηκε. Να, με όποιο δάσκαλο θα πας, αυτά τα γράμματα θα μάθεις. Έμαθε τη ζωή των Αγίων Αποστόλων και έζησε τη ζωή των Αγίων Αποστόλων. Επομένως, είναι εκτός περιγραφής τουλάχιστον της δικής μου λογικής και της δικής μου γλώσσης. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έγραφε και είναι γραμμένα στην Καινή Διαθήκη προς Τιμόθεο, του παραγγέλει το Αποστόλου Τιμοθέου ο Απόστολος Παύλος, τα χέρια σου για να χειροτονήσεις πρεσβύτερο ή επίσκοπο, το ίδιο πράγμα ήταν τότε ο παπάς με τον επίσκοπο, για να χειροτονήσεις επίσκοπο, πρεσβύτερο, μην τα απλώνεις εύκολα. Μην τα απλώνεις εύκολα. Και του λέει το γιατί. Γιατί οποιαδήποτε αμαρτία ή παρεκτροπή κάνει αυτός που είχε τον ίδιο από σένα, ναι, στο κεφάλι σου θα πέσει. Μη δε κοινώνει, να μην συμμετέχεις, μη δε κοινώνει. Θα μου βάζεις το χέρι σου και χειροτονείς άνθρωπο που θα κάνει αμαρτίες, κοινωνείς αμαρτίες αλλοτρίων. Παίρνεις μέρος και τις αμαρτίες εκείνου που έχεις χειροτονήσει. Έχεις τις δικές σου, κουβαλάς και εκείνου. Όσες κάνει και έχουν αντίκτυπο στο ποίμνιό του. Στο ποίμνιό του. Αυτά τα χέρια των Αγίων Αποστόλων, όντως ήσαν Άγια και χειροτόνησαν Άγιον άνδρα, τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, ο οποίος ήταν επίσκοπος Αντιοχίας. Στη δική του εποχή ξέσπασε διωγμός. Ακριβώς βρισκόμαστε στο 100, θα κλείσει το 100, περίπου 7-8 χρόνια να κλείσει ή εκεί γύρω, όχι πιο πολλά, και τότε ξεσπάει ο διωγμός που κράτησε 4 χρόνια και ένας άλλος στη συνέχεια του Τραϊανού, του Δομετιανού πρώτα, του Τραϊανού μετά. Ξέσπασε λοιπόν ο διωγμός. Στην πρώτη φάση επί Δομετιανού
που μαρτύρησαν αρκετοί χριστιανοί της αποστολικής, αποστολικής και μεταποστολικής εποχής, στην πρώτη φάση, ενώ διψούσε ο ίδιος για να μαρτυρήσει, δεν παραχώρησε ο Θεός να υποστεί μαρτύριο και να φύγει από τη ζωή. Πρώτη φάση, επί Δομετιανού. Όμως, δεν απέφευγε τον κίνδυνο. Προσπαθούσε να συλληφθεί για να μαρτυρήσει, αλλά δεν χρεωστούσε από τον Θεό το μαρτύριο για τα χρόνια εκείνα. Γιατί πήγαινε στις φυλακές και δυνάμωνε τους φυλακισμένους να μείνουν πιστοί έως θανάτου στο μαρτύριο. Γίνου πιστός άχρη θανάτου, παραγγέλει ο Κύριος στον επίσκοπο της Εφέσου. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως παραγγέλει: γίνου πιστός άχρη θανάτου. Είναι από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη γραμμένο, αλλά με Αποκάλυψη Κυρίου. Και δώσωση θα σου δώσω να φας από το ξύλο της ζωής. Από το ξύλο της ζωής είναι ο Κύριος ο ίδιος. Αυτός είναι ο παράδεισος. Θα σου δώσω τον παράδεισό μου. Γίνου πιστός άχρη θανάτου. Αυτό εστερνιζόταν ο Άγιος Επίσκοπος Αντιοχίας Ιγνάτιος. Είχε μέσα του το ίδιο τον Κύριο. Όταν για μια στιγμή ηρέμησε η Εκκλησία από το διωγμό, αλλά ο Τραϊανός αφού έκανε επιτυχίες στρατιωτικές, τότε τον κατεγμαλώτησε η έπαρση, ο εγωισμός, και ήθελε να υποτάξει και τους χριστιανούς. Με ποιο τρόπο? Διάταγμα έβγαλε, εξέδωσε και καλούσε όλους όσοι ήσαν στην επικράτεια, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτή ήταν που βασίλευε, όσοι ήταν στην επικράτεια, να δηλώσουν ότι προσκυνούν τον αυτοκράτορα ως Θεό και τους θεούς των ειδώλων. Τότε παρουσιάστηκε χωρίς να το καλέσει αυτοκράτορας και ήρθε σε απευθείας διάλογο με τον Τραϊανό τον αυτοκράτορα. Τότε λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για την Εκκλησία των Αντιοχαίων, ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού πήγε θεληματικά μόνος του στο Τραϊανό, που εκείνο το καιρό βρισκόταν στην Αντιόχεια ο Τραϊανός και ετοιμαζόταν να φύγει για την Αρμενία και τους Πάρθους να κάνει πόλεμο. Όταν λοιπόν στάθηκε μπροστά στο βασιλιά Τραϊανό, ο Άγιος Ιγνάτιος μπροστά στο βασιλιά Τραϊανό, ο βασιλιάς τον ρώτησε: ποιος είσαι, πονηρό πνεύμα, που προσπαθείς να παραβείς τις διαταγές μου?
και συγχρόνως πείθοντας και άλλους για να χαθούν κακώς. Ποιος εσύ, του λέει ο Αυτοκράτορας, που προσπαθείς να παραβείς τις διδαγές μου και συγχρόνως να πείσεις και άλλους για να χαθούν κακώς. Τις ή στα αρχαία κακοδαίμων τα συμμετέρας σπουδάζων διατάξεις υπερβαίνειν μετά το και εταίρους αναπήθην είναι κακός απολώνται. Και ο Απόστολος Ινάντιος απάντησε: κανένας δεν αποκαλεί, δεν ονομάζει κανένας άνθρωπος θεοφόρο πονηρό πνεύμα. Τον αποκάλεσε ο Αυτοκράτορας: ποιος είσαι εσύ πονηρό πνεύμα? Και ο Άγιος απαντάει: κανένας δεν αποκαλεί θεοφόρο πονηρό πνεύμα, διότι τα δαιμόνια έχουν απομακρυνθεί από τους δούλους του Θεού. Εάν όμως, επειδή είμαι σε αυτούς ενοχλητικός, στα δαιμόνια ενοχλητικός, γι' αυτό με αποκαλείς κακό προς τους δαίμονες, συμφωνώ. Διότι έχοντας τον Χριστό μέσα μου, επουράνιο βασιλιά, δουλεύω και διαλύω τις επιθέσεις των δαιμόνων. Σταματάμε εδώ και το προσέχουμε. Κανένας δεν ονομάζει άνθρωπο του Θεού που φέρει το Θεό μέσα του κακό, πονηρό πνεύμα. Γιατί? Γιατί είναι ο άνθρωπος αυτός θεοφόρος. Δεν είναι δυνατόν να διανοηθούμε εμείς τώρα τη στιγμή αυτή ότι δεν είμαστε θεοφόροι. Είμαστε θεοφόροι. Κουβαλάμε το Θεό μέσα μας. Πρέπει να πολεμάμε σαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, όπως είπε, διαλύω τους εχθρούς, τα δαιμόνια. Πρέπει να διαλύουμε τα δαιμόνια. Και γιατί είμαστε θεοφόροι? Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Παίρνει ο ιερέας το χρήσμα, το Άγιο Μύρο, και μας σφραγίζει και λέει ότι τώρα σφραγιζόσαστε, την ώρα που μας, μετά το βάπτισμα, μετά από την τριτή κατάδυση μέσα στην Αγία Κολυβήθρα, μετά από τις τρεις φορές μας χρεί με το Άγιο Μύρο και μας λέει: αυτή είναι σφραγίδα δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ανήκεται στο στρατό του Κυρίου για να πολεμήσετε τις εχθρικές παρατάξεις. Είστε θεοφόροι. Είμαστε δηλαδή θεοφόροι. Έχουμε όλοι οι βαπτισμένοι, όλοι, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Είμαστε θεοφόροι. Το δένουμε στο μυαλό μας, παρακολουθούμε τον Άγιο και τα συζητάμε.
Ο Τραϊανός είπε, συνέχισε το διάλογο, και τι σημαίνει, το ρωτάει τον Άγιο, Θεοφόρος. Ο Ιγνάτιος απάντησε, ο έχων των Χριστών εν τη στέργης. Ο έχων των Χριστών εν τη στέργης. Στέρνα είναι αυτά εδώ. Εκείνος που κουβαλάει μέσα στα στέρνα του, μέσα στα στήθη του, των Χριστών. Κουβαλάμε όλοι μας μέσα στα στέρνα μας των Χριστών. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ζει δεν εμή ο Χριστός, ζει μέσα μου ο Χριστός. Ζω δε ουκέτη εγώ, δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει ο Χριστός. Τον κουβαλούσε και ο Απόστολος Παύλος τον Χριστό, ζούσε ο Χριστός μέσα του, ήταν Θεοφόρος, είμαστε Θεοφόροι. Ο έχων των Χριστών εν τη στέρνης. Αυτός που έχει το Χριστό στα στέρνα του είναι Θεοφόρος. Θεοφόρος ο Άγιος Ιγνάτιος, Θεοφόροι και εμείς. Και ο Τραϊανός είπε, εμείς λοιπόν σου φαινόμαστε ότι δεν έχουμε θεούς, τους οποίους χρησιμοποιούμε ως συμμάχους προς τους εχθρούς. Σε όλες τις ακούστηκε προηγουμένως για Μωαμεθανούς. Έχουν λέει θεόν. Έτσι υπαγορεύει εκείνος που τους έχει δικούς του. Ο διάβολος με άλλα λόγια ή τα δαιμόνια υπαγορεύουν ότι έκανε θεό τον τάδε και προφήτη τον Μάνθ. Εδώ λέγει, εμείς λοιπόν σου φαινόμαστε, δεν είπε εμείς δεν έχουμε, σου φαινόμαστε. Κρίση δική του, η κρίση σου λέει ότι εμείς δεν έχουμε. Δεν μιλάει, προσέξτε τη φράση πως τη λέει, εμείς δεν έχουμε Θεό, αλλά σου φαινόμαστε ότι δεν έχουμε Θεούς μέσα μας, που τους χρησιμοποιούμε για συμμάχους. Ο Τράιανος ο αυτοκράτορας, ο ειδωλολάτρης που κήρυξε τον διωγμό εναντίον των χριστιανών, προβάλλει πιστεύω, προβάλλει το πιστεύω του. Για το πιστεύει εκείνος ότι τώρα τη στιγμή αυτή που καλείς απολογία τον Άγιο Ιγνάτιο, αγωνίζεται για το πιστεύω του, για τους θεούς του. Είναι, αν το προσέξουμε, θα δούμε ότι έβαζε και εκείνος τον εαυτό του σε μία περιπέτεια για εκείνο που πίστευε ότι ήταν αλήθεια, ενώ ήταν σκοτάδι και ψέμα. Αν να το αντιπαραθέσουμε, δηλαδή ο Κύριος, να φέρουμε στο μυαλό μας εξής, είπε, γι' αυτό ακριβώς που λέω τώρα εγώ, που διαβάζω τώρα και σχολιάζω, είπε ο Κύριος, τα παιδιά του σκοταδιού δείχνουν επιμέλεια στο έργο τους. Δείχνουν επιμέλεια στο έργο τους. Τέτοια που δεν τη φτάνουν τα παιδιά τα δικά μου, λέει ο Κύριος, τα αδέρφια μου. Γι' αυτό και δεν κολλαστούν. Στην άλλη ζωή, αυτά τα παιδιά που αγωνίστηκαν για να διαδώσουν το σκοτάδι, το ψέμα, την απάτη,
Αυτά τα παιδιά έδειξαν όταν ζούσαν επιμέλεια αρίστη. Ενώ αντίθετα τα δικά μου τα παιδιά δεν έδειξαν. Κύριε, στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια, του είπανε. Εμείς τι θα γίνει, δεν θα είμαστε μαζί στην ζωή? Όχι, θα σας πω, δεν σας γνωρίζω. Καταφατικά πράγματα. Δεν σας γνωρίζω. Ας βγάλετε δαιμόνια στο όνομα το δικό μου, στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Το θέμα είναι η δική σας ζωή ήταν θυσίας πραγματική στο δικό μου όνομα, που σημαίνει είχε άρωμα της φραγίδας του Αγίου Πνεύματος, ή έγινα χριστιανός, πιστεύω στον Χριστό, μιλάω για τον Χριστό, και αυτοί που του είπαν Κύριε εμείς πού θα πάμε, και απάντησε ο Κύριος δεν θα πάτε στον Παράδεισο, μα μιλάμε για σένα, δεν πάει να μιλάς, δεν πρέπει να ξέρει να γελάφει απ' έξω, ξέρει ο διάβολος. Ποια σχέση έχει με τη γραφή? Λοιπόν, και ο Ιγνάτιος του απάντησε, του είπε, ονομάζεις τα δαιμόνια των ιδωλατρών θεούς ευρισκόμενος σε πλάνη, διότι ένας είναι ο Θεός, αυτός που έκανε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σε αυτά, και ένας Ιησούς Χριστός ο μονογενής Υιός του Θεού, του οποίου τη βασιλεία αποθώ. Ομολογία Χριστού. Πας ώστις ομολογήσει το όνομά μου. Ομολογήσω εγώ αυτόν η μέρα της κρίσης. Ομολογεί Χριστό. Εδώ ένας είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ένας είναι ο Κύριος. Τελείωσε. Αν μου μιλάς για θεούς, αυτά που είστε εσείς είναι δαιμόνια. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό μας θυμίζει, μας θυμίζει. Του Κυρίου το πρόγραμμα, όταν έστελνε τους μαθητάς για να κηρύξουν, ότι θα οδηγηθείτε ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και θα κηρύξετε μπροστά τους το όνομά μου. Αυτό βλέπουμε στο γενναίο αυτό στρατιώτη του Χριστού, τον Άγιο Νέτο Θεοφόρο. Τον έχοντα τον Θεοφόρο, τον έχοντα τον Χριστόν εν της στέρνης, μέσα στα στέρνα. Ο Τραϊανός είπε, εννοείς αυτό που σταυρώθηκε στην εποχή του Ποντίου Πιλάτου? Απάντηση του Αγίου Ιγνατίου. Αυτόν που ξανασταύρωσε την αμαρτία μου μαζί με τον εφευρέτη της, τον διάβολο, και κατεδίκασε κάθε δαιμονική πλάνη και κακία κάτω από τα πόδια εκείνων που τον έχουν στην καρδιά τους. Και εδώ σταματούμε και το προσέχουμε. Αυτόν που σταυρώθηκε του Ποντίου Πιλάτου, λες Θεό? Και απαντάει, ξαναδιαβάζω την απάντηση. Αυτόν που ξανασταύρωσε την αμαρτία μου, την αμαρτία μου, τον έρωντα την αμαρτία του κόσμου, φωνάζουμε, είσαι Χριστέ ο Αίρον, εσύ που σήκωσες και σηκώνεις την αμαρτία του κόσμου.
ο Αίρον λέει Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Προσέξτε το, το προσέξτε. Ο Δαβίδ 1080 χρόνια, 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός είπε αυτός και το Χριστό είναι ο Αίρον που σηκώνει, όχι που σήκωσε, που σηκώνει, Αίρον σηκώνει, ο σηκώνων, ο Κύριος που σηκώνει, όχι χτες και τώρα μόνο, αλλά σηκώνει την αμαρτία όλου του κόσμου. Και εδώ λοιπόν το απαντάει, ναι, ξανασταύρωσε την αμαρτία μου μαζί με τον εφευρέτη της. Ποιος είναι εφευρέτης της αμαρτίας? Ναι. Και καταδίκασε κάθε δαιμονική πλάνη. Πού? Και λέει παρακάτω. Κάτω από τα πόδια των πιστών. Όχι μόνο του Κύριου, ο Κύριος Θεός. Τον πολέμησε, τον νίκησε. Αλλά τώρα έχει δώσει και σε εμάς τη δύναμη. Ιδού δίδομη ημίν την εξουσία, σας δίνω, λέει το Ευαγγέλιο, τι σας δίνω, την εξουσία του πατίνε επάνω όφεν και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού, του εχθρού. Σας δίνω, λέει, την εξουσία να πατάτε φίδια σκορπιούς αλλά και επί πάσαν την δύναμη και σε ολόκληρη, το πάση σημαίνει σε ολόκληρη τη δύναμη του εχθρού. Η απάντηση του Αγίου Γνατίου, μου μιλάς σαν να βλέπω ενσαρκωμένο μπροστά μου τον διάβολο, αφού στρέφεσαι εναντίον αυτού που δημιούργησε το σύμπαν. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι είναι ο Θεός μου και ότι μου έχει δώσει τη δύναμη, κάθε εχθρική σατανική ενέργεια να συντρίβεται κατά από τα πόδια μου. Να συντρίβεται. Του πατίν να αντιπατάει πάσαν τη δύναμη του εχθρού, λέει. Κάθε εχθρική δύναμη. Είπαμε προηγουμένως ότι και ο βαπτισμένος έχει την ίδια δύναμη. Δεν υπάρχει εξαίρεση, ήταν ο Άγιος Ιγνάντιος. Το θέμα είναι ανταπόκριση. Ποια ανταπόκριση δίνει ο καθένας σε αυτήν ακριβώς τη θέση που προσφέρει ο Κύριος. Ποια ανταπόκριση. Ο Παύλος είπε δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός. Και αλλού λέει ο Πόσταλος Παύλος, ένα αυτό μέσα στον Κύριο, μέσα στον Κύριο, ζώμεν, ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε. Δηλαδή η ζωή μας καθημερινά βιώνεται μαζί με τον Κύριο. Μαζί περπατάμε, μαζί μιλάμε, μαζί αναπνέουμε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Βασίλειος, μνήμονευταίων του Κυρίου, μάλλον είναι χίλιες φορές καλύτερα να μνημονεύουμε εδώ το όνομα του Κυρίου ή αναπνευστέων ή παρά αναπνευστέων, να αναπνέουμε. Καλύτερα Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με στα χείλη μας και στο μυαλό μας παρά η αναπνοή που παίρνουμε. Γιατί αυτός είναι η αναπνοή του κόσμου. Και ο Τραγιανός είπε, εσύ λοιπόν έχεις μέσα σου αυτόν που σταυρώθηκε, ο το Χριστόν έχων της στέρνης, ο τον Θεόν έχων της στέρνης, τον έχεις μέσα σου. Απάντηση του Ιγνατίου, ναι, διότι είναι γραμμένο, θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μέσα τους.
ενοικήσω εν αυτής, θα κατοικήσω δηλαδή, και εμπεριπατήσω και θα περπατήσω άλλα μεταξύ τους. Δυστυχώς λείπει από μέσα μας αυτή η ζωντάνια, αυτή η παρουσία που να φαίνεται ότι ο άνθρωπος του Χριστού βιώνει Χριστό, ζει Χριστό, αφού κατοικεί μέσα και περπατάει μαζί με τον Χριστό, κατοικεί μέσα και περπατάει μαζί, σημαίνει ότι φαίνεται, λέει και ο πατέρ Παΐσιος, γέροντα, πώς θα μπορέσω, του λέει καλόγρια, ερώτημα, να δείξω ότι έχω αγάπη? Όχι, δεν θα δείξεις εσύ ότι έχεις αγάπη, λέει ο Παΐσιος, γιατί η αγάπη φαίνεται μόνη της. Δεν έχει τη δική σου ανάγκη να την αποκαλύψεις την αγάπη εσύ. Αν έχεις πραγματική αγάπη, θα σε προδώσει, δεν θα την προδώσεις εσύ. Έτσι γίνεται και εδώ. Ο Χριστός δεν ζητάει εμείς να τον προβάλλουμε, εμείς να τον αγαπήσουμε ζητάει. Και αυτός θα κάνει την αποκάλυψη. Είναι δικό του έργο αποκάλυψη μέσα στην κοινωνία. Πώς άραγε, το σκεφτήκαμε ποτέ, πώς άραγε αυτοί οι μαθητές? Κοιτάξτε, τον πιάσανε τον Χριστό, είχαν δει να αναστέγει νεκρούς, να ανοίγει μάτια πεθαμένων, να κάνει καλά αρρώστους, να διώκει δαιμόνια, να σταματάει τη θάλασσα, να τρέφει πειρασμένους χιλιάδες. Σταμάτησε μπροστά. Βλέπανε τα θαύματα ζωντανά κάθε μέρα. Κοιτάξτε κάτι, τον πιάσανε για να το σταυρώσουνε και γίνανε σκόνη μαθητές. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Σκόνη γίνανε όλοι. Και λέει, επέστρεψαν, το Ευαγγέλιο λέει, επέστρεψαν εις τα ίδια. Δηλαδή σημαίνει γύρισαν στις δουλειές τους. Στα προσωπικά τους. Ίδια σημαίνει γύρισαν στα προσωπικά τους. Στη δουλειά τους, στο σπίτι τους. Έχω το σπιτάκι μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τους συγγενείς μου. Γύρισαν στα ίδια. Από φόβο, Φοβηθήκαν. Όλοι. Δειλοί. Προσέξτε και εκείνο που θα πω τώρα, γιατί το έχω διαβάσει στον Ιερό Χρυσόστομο. Σήμερα που διάβαζα, μου τα φέρνει ο Κύριος εδώ πέρα και σας τα λέω. Λέει λοιπόν ότι ζούσε και γίνανε αλλαγή μόλις συλλάβανε τον Κύριο. Πέθανε, σταυρώθηκε και γίνανε λιοντάρια. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν σου κάνει εντύπωση, ένας πεθαμένος μπορεί να κρατήσει τον άλλον να έχει ατσάλινη ψυχή μπροστά στα θηρία, μπροστά στα μαχαίρια, μπροστά στη φωτιά? Είναι δυνατόν? Αντέχει το ανθρώπινο το μυαλό? Δεν σου κάνει εντύπωση? Πώς αυτός που σταυρώθηκε και πέθανε, ενώ πριν έκανε θαύματα και τον είδανε σταυρώνεται και να φεύγουνε, να θανατώνεται και μετά να γίνονται οι γίγαντες της γης, να σηκώνουν τη γη ολόκληρη επάνω τους, να μην φοβώ τίποτα. Θα πηγαίνετε μπροστά σε αυτοκράτορα, σε βασιλείς, παντού και δεν θα φοβόσαστε, θα είμαι εγώ μαζί σας και δεν φοβόσα. Να σκεφτούμε καλά, ο πεθαμένος μπορεί να πείσει ένας ζωντανό να θυσιαστεί, αφού έχει πεθάνει, βγαίνει τον κόσμο. Εδώ ο Κύριος είναι σταυρωμένος, είναι νεκρός για τους εχθρούς του, και τότε ξεσηκώθηκαν και άλλαξαν τη μορφή της κοινωνίας και του κόσμου. Λογικά πράγματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Άγιος δεν αρνείται ότι ομολογεί Χριστόν. Ναι, αυτό που σταυρώθηκε ποντί πλάτου είναι ο Θεός μου. Αυτό που κουβαλάω μέσα μου. Αυτόν τον έχεις, αυτόν έχω μέσα μου. Να κάνω μια παρένθεση. Μπορείτε να μου δώσετε ένα όνομα του Τραγιανού, του αυτοκράτορα, με σύγχρονα δεδομένα? Τι ήτανε? Παπανδρέου. Αντίχριστός ήτανε? Τι? 100%. 100%. Ο Τραγιανός πήγαινε στα Ίσια. Ναι, στα Ίσια. Τώρα εδώ πάμε από την πίσω πόρτα να περάσουμε. Δεν συμφέρει αυτό, γι' αυτό. Από την πίσω πόρτα. Λοιπόν, θα δώσουμε κάπου λήξη.
και θα μου και δύο λόγια. Τώρα, λοιπόν, προχωρά. Ο Τραγιάννης είπε, προστάξαμε, δίνει προσταγή. Ο Ιγνάτιος, ο οποίος είπε ότι φέρει μέσα του τον εσταυρωμένο, αφού δεθεί από στρατιώτες, να οδηγηθεί στη Μεγάλη Ρώμη, από τη Μικρά Ασία, Αντιόχεια, θα πήγαινε πορείες, θα πήγαινε, δεν ξέρουμε τι άλλο, με τα μέσα τα τότε, γέρος άνθρωπος, να φτάσει στη Δύση. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι όντως ήλιος ο Άγιος Γνάτιος, είναι ήλιος λέει. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα που δείχνει, και μάλιστα όχι ήλιος, αλλά χίλιες φορές ήλιος. Γιατί ο ήλιος λέει θα βγει στην Ανατολή, θα δύσει λέει στη Δύση και θα έχουμε νύχτα. Εδώ λέει ξεκινάει την Ανατολή και πάει στη Δύση και ανατέλει. Δεν δει εκεί πέρα, έκανε την άλλη Ανατολή, τη Μεγάλη Ανατολή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, ζήτω ο Χριστός. Ζήτω ο Χριστός. Ο Άγιος Επίσκοπος που γιορτάζει σήμερα, Ιγνάτιος ο Θεοφόρος της Αντιοχίας, πέρυσι το 100 και μετά Χριστόν, μαθητής των Αγίων Αποστόλων, στανάρια των Αγίων Αποστόλων και ακριβώς στο «Ως της θέλει ο πίσω μου ερθήν, απανησάς τον εαυτόν, ας αρνηθεί τον εαυτό του και ας με ακολουθήσει και ας σηκώσει το σταυρό». Σήκωσε το σταυρό. Διαταγή λοιπόν, μπρος στη Ρώμη, δέστε τον, για να πάει εκεί να μαρτυρήσει. Λέγει ότι αυτοί που τον πήγανε στρατιώτες δεμένο, δόξαζε λέει το Θεό, πώς φαίνονται οι άριστοι μαθητές από άριστους δασκάλους, του βάλανε αλυσίδες και έλεγε χίλια ευχαριστώ για τις αλυσίδες που είχε και του κουβαλούσαν δεμένο και έφερε στο μυαλό του τον Απόστολο Παύλο με τα δεσμά στη Ρώμη. Γιατί εκεί πέθανε ο Απόστολος Παύλος. Με τις αλυσίδες στα χέρια πέθανε και ο Παύλος στη Ρώμη. Και ευχαριστώθηκε και έλεγε σε ευχαριστώ που και εγώ πάω εκεί που ο δάσκαλός μου, οι δάσκαλοι μου έδωσαν το ίδιο μαρτύριο. Με όποιον δάσκαλο θα πας αυτά τα γράμματα θα μάθεις. Μου κάνει εντύπωση, να μου το συγχωρέσετε όμως. Πάλι παρακινημένος από τον Ιερό Χρυσόστομο, ξεκινώντας ομιλία, λέει «Βλέπω εδώ λαό, αν λέει ο καθένας από εσάς που είναι εδώ μέσα, έπιανε από το γιακά ένα να φέρει την άλλη δόση εδώ μέσα, θα είχε από το Θεό πληρωμή, γιατί αδειάζει από τη μάτα του διαβόλου και φέρει τη μάτα του Θεού». Σκεφτείτε το καλά αυτό. Τόσα χρόνια έρχομαστε εδώ, τόσοι είμαστε, τόσοι παραμένουμε, λίγο στέλνουμε. Και μου θυμίζει, μου θυμίζει το εξής. Και πάλι βασιλάκι έρχομαι στο θέμα. Όταν πληθυνθεί η ανομία, όταν η αμαρτία φτάσει να γίνει μπούνια, τότε θα αποστατήσουν από τη μάνδρα του Χριστού. Τότε θα φύγουν από τη μάνδρα του Κυρίου και θα πάρουν στη μάνδρα του διαβόλου. Μιλάει όμως για το λίμα, για τους λίγους. Και σταματάω τώρα, ναι. Ναι, θα φύγουν και θα μείνει το υπόλοιπο. Μιλάει για τους χριστιανούς, το λίμα. Που πάνε στις εκκλησίες. Ναι. Όταν... Ένα υπόλοιπο από το υπόλοιπο. Ένα υπόλοιπο μικρό. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, το ποιμιό μου θα είναι μικρό πάντοτε. Δεν περιμένει να είναι, και ο Χριστός λίγος είναι. Ας προχωρήσουμε λίγο και θα δούμε τι θα πούμε. Με πολύ λοιπόν προθυμία και χαρά, από την επιθυμία για πάθος, για να υποφέρει, αφού κατέβηκε από την Αντιόχεια στη Σελεύχεια και από εκεί άρχισε το θαλάσσιο ταξίδι και αφού έφτασε μετά από πολλή ταλαιπωρία στην πόλη της Σμύρνης, με πολύ χαρά κατέβηκε από το πλοίο και έσπευσε να δει στη Σμύρνη το συμμαθητή του,
είχε ένα συμμαθητή. Ίδιο. Τον Άγιο Πολύκαρπο. Τον επίσκοπο Σμύρνης. Που ήταν επίσκοπος της Σμύρνη. Διότι παλιά ήταν μαθητές του Αγίου Αποστόλου Ιωάννη. Μαθητές του Αγίου Αποστόλου Ιωάννη. Μα εκεί δεν λυγίζει το μυαλό μας. Αγράμματος ο Άγιος Ιωάννης. Αγράμματος. Πώς άνοιγε το στόμα του και μίλαγε στον κόσμο που πήγε έξω και κήρυξε στους λαούς. Πώς γράφεται η Αποκάλυψη, πώς γράφεται η επιστολή του Ιωάννη, πώς γράφτηκαν για τα πράγματα χωρίς γράμματα. Θυμίζει τους Εβραίους που είχαν τον Κύριο απέναντι στο ναό και μίλαγε ο Κύριος. Και αυτοί απορούσαν πώς είδε γράμματα, πώς ξέρει γράμματα, μη με μαθηκός αφού δεν πήγε σχολείο. Αυτή η ίδια σχολή ήταν και ο Αποστολός Ιωάννης και όλοι οι αγράμματοι αλλής. Στα γραμμάτια σου αλλιώς αναδείξες πανσόφους, λέει μέσα. Κατέβηκε το πλοίο λοιπόν, πήγε στη Σμύρνη, και συνάντησε τον επίσκοπο Πολύκαρπο. Αφού κατέλησε, έμεινε στο σπίτι του Αγίου Πολυκάρπου και ξεκουράστηκε, μοιράστηκε μαζί του, Πολύκαρπος Γυνάντιος, μοιραστήκανε τα πνευματικά χαρίσματα, όχι περιουσίες, ούτε άλλα υλικά αγαθά, τα πνευματικά χαρίσματα. Πόση άγνοια έχουμε, ακούμε πνευματικά χαρίσματα και περνάει πνευματικός, άντε μια λέξη και δεν την καταλαβαίνουμε. Πάμε στην εκκλησία και πούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει χαρά, μακροθυμία, ειρήνη, υπομονή και τα ακούμε και περνάνε μόνο. Αν τα ζούσαμε δεν τα καταλαβαίνουμε. Ήμουνα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και έλεγα σε έναν κύριο, μια λεξούλα καλή, σε γεμίζει. Α, μου λέγει, μα δοκίμασε άνθρωπε μου, του λέω, να την πεις την καλή λεξούλα, σήμερα και αύριο, και να δεις αν πάθεις κάποια αλλαγή. Έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις, αλλά όταν την πεις την καλή κουβέντα, πες τη σαν κουβεντούλα. Λοιπόν, δοκίμασες για να δεις, λοιπόν, άμα δοκιμάσεις θα καταλάβεις και ποια τα χαρίσματα που πήρανε. Που είχαν αυτοί οι Άγιοι άνδρες. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Ιγνάτιος εκαυχάτο για τα δεσμά του. Εκαυχάτο, είχε υπερηφάνεια πνευματική για τα δεσμά, για τις αλυσίδες. Παρακαλούσε να συμμεριστεί την πρόθεσή του για άθληση μαζί του. Για άθληση μαζί του και μάλιστα από κοινού. Ποιος και όλη η Εκκλησία. Ζήτησε ο Άγιος Ιγνάτιος και η Εκκλησία της Μύρνης να πάρει μέρος στα δεσμά του. Πώς εσύ νομίζετε ότι θα έπαιρνε μέρος στα δεσμά? Με ολονύχτια προσευχή, όχι μια φορά και δύο και τρεις, ώστε να βοηθήσει ο Κύριος να σταθεί αλίγιστος ο Ιγνάτιος εκεί που θα πάει να προσφέρει τη θυσία του, να μείνει αλίγιστος. Αυτό ζητούσε από την Εκκλησία, να συμμεριστεί. Έτσι συμμερίζεται τη ζωή του αλλού ο άλλος. Λες, μα μου έκανε κακό, δεν μπορώ να το βλέπω με τα μάτια μου, γιατί μου έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Το έχω πει και άλλη φορά, το κακό με κακό δεν βγαίνει. Το κακό με κακό δεν βγαίνει. Θα πεις παραδίνομαι. Αν όμως πεις δεν μπορώ, βάλεις τα γόνατα κάτω και πεις έλα βοήθησέ με, έλα και αύριο, έλα και μεθαύριο, έλα και μετά, τέλος θα πεις σαν τον Παύλο, τα μπορώ όλα με τη δύναμή του. Γι' αυτό ζητούσε να πάρουν μέρος όλη η Εκκλησία της Σμύρνης στο δικό του αγώνα, να πάρουν μέρος, να συγκοινωνήσουν. Όλη η Εκκλησία, διότι τον Άγιο τον υποδέχθηκαν, τον Άγιο Ιγνάτιο τον υποδέχθηκαν στη Σμύρνη με επισκόπους και πρεσβυτέρους και διακόνους
οι πόλεις και οι εκκλησίες της Ασίας όλες. Τον υποδέχτηκαν. Όπου περνούσε βγαίναν έξω. Όπου περνούσε βγαίναν έξω. Γιατί, αυτό ξέρετε τι θυμίζει. Σας φαίνεται μέσα στο μυαλό αυτό. Όπου περνούσε λέει από την Μικρά Ασία, βγαίνανε έξω από τον υποδομό τους. Θυμίζει τίποτα. Τι, όχι, όχι. Αυτοί που γυρίσανε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες από έξω, τι έκανε ο κόσμος εδώ. Δεν βγήκε έξω και χειροκροτούσε. Τότε χειροκροτούσε. Ναι, έτσι έγινε. Πώς όχι. Όλη η Ελλάδα βγήκε και τηλεοράσεις και το ένα και το άλλο και χειροκροτούσε. Αυτό κάνανε στη Σμύρνη όταν περνούσε ο Άγιος Ιγνάτιος για να πάρει μαρτυρήσει. Τι κάνανε. Πανηγύρι. Πανηγύρι γιατί πήγαινε για μαρτύριο. Έτσι ήταν η ζωή τότε των χριστιανών. Πανηγύρι. Γι' αυτό έχει χαρά ο Άγιος που τον γιορτάζουμε με πανηγύρι, πνευματικό πανηγύρι, την ημέρα της εορτής του. Σήμερα δηλαδή τον Άγιο που γιορτάζει. Να τελικά, για να έχουμε και λίγο να πούμε και κάτι άλλο, τελικά φτάνει στο δρόμο, βέβαια είχε στρατιώτες που τον παιδεύανε στο δεν άλλο και είχαν το όνομα οι στρατιώτες Λεοπάρδαλης, έτσι λεγόταν το τάγμα Λεοπάρδαλης, το Λεοπαρδάλινο το τάγμα των στρατιωτών των Αγρίων εκείνων που τον πήρε να τον πάνε στη Ρώμη. Τον ταλαιπωρούσαν στο Δεμπεριάλο και ξυπόλυτο και με μαρτύριο στον δρόμο και δεν έπεσε ο γέροντας κάτω. Δεν έπεσε να πεθάνει, ήθελε να πάει στη Ρώμη. Εκεί, στη Ρώμη, το γνωρίζουμε όλοι, να λέει, θέλω την εικόνα πάλι στο μυαλό. Ζήταγε να γίνει μια άλλη λειτουργία, λειτουργία. Προσέξτε αυτό, λειτουργία. Πνευματική, η ιεροτελεστία, πότε, μέσα εκεί στο στάδιο που ήταν τα λιοντάρια και το περιμένανε, να φάνε λέει το σώμα μου, να το κάνουνε αλεύρι και με αυτό να γίνει η Θεία Λειτουργία στον ουρανό επάνω, με αυτό και εδώ κάτω, μέσα στο στάδιο, το ίδιο να γίνει, Θεία Λειτουργία, ενώπιον Κυρίου, Αγγέλων και Αγίων και ζήτησε μόνο τα μεγάλα οστά του, τα μεγάλα, να μην τα πειράξει τα θηρία. Σίγουρα και η καρδιά του που είδαν ότι έγραφε επάνω Θεοφόρος και η καρδιά του. Τα δε οστά του, του μεγάλου εκείνου Αγίου που σαν ήλιος πήγε και δεν έδεισε και ούτε θα δείσει, τι λέει η Εκκλησία μας, εκλάμψουσι οι δίκαιοι ως φωστήρες, ότι όλοι οι Άγιοι, τα λέει δίκαιοι, δεν εννοεί δίκαιος στην νεκρόσιμη ακολουθία, αλλά εννοεί όλους τους Αγίους, γιατί οι δίκαιοι είναι και Άγιοι, θα λάμψουν λέει σαν, προσέξτε το, άστρα, όχι, άστρα σαν άστρα. Αν τα άστρα εκείνα που βλέπουμε λάμπουνε, τούτα τα άστρα είναι ασυγκρίτως ανώτερα σε λάμψη, που δεν θα δείσει ποτέ το φως τους, το φως των Αγίων δηλαδή. Ενώ των αστέρων που υπάρχουν επάνω, θα έρθει η ώρα, το λέει και επιστήμη, το λέει και επιστήμη, το λέει γραφή χιλιάδες χρόνια πριν, πολλοί χιλιάδες χρόνια πριν, ότι θα ο ουρανός αυτός αλλάξει. Θα πέσουν σαν σίκα κάτω τα άστρα, θα διαλυθούν και καινούριο φως που είναι οι Άγιοι και ο Κύριος θα λάψει στον άλλο ουρανό, τον πνευματικό ουρανό. Εκεί λοιπόν είναι άδυτο αστέρι, υπερμεγέθες αστέρι, λαμπρό ο Άγιος Ιγνάτιος. Δεν έδεισε και δεν θα δείσει ποτέ. Γιατί όπου είναι ο νικών Κύριος, ο Κύριος που νικάει, εκεί είναι και οι συναγωνιστές του.
Επισταυρώ, Κύριε, νίκησε τον διάβολο και οι Άγιοι με το μαρτύριο νίκησε τον διάβολο. Προβάλλει η Εκκλησία μας τους Αγίους. Άμα διαβάσει κανείς εννοώ, το βίο του Αγίου και το χινοπό και πάει και εκκλησιαστεί την επόμενη μέρα και ακούσει τα τροπάρια, θα καταλάβει τι συμβαίνει όρθρος. Και θα έχει στο μυαλό του την εικόνα του Αγίου. Όλη την πορεία του Αγίου. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να νιώσεις τον όρθρο που είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση της ταλαιπωρίας του μαρτυρίου του Αγίου. Είπα και επανέρχομαι και το λέμε το θέμα, ποτέ η Εκκλησία δεν έπαυσε να έχει απέναντί της τους αντίχριστους. Αντίχριστη, πολύ γεγόναση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχει τους αντίχριστους να αντιμετωπίσει η Αγία Εκκλησία, εμείς δηλαδή, είμαστε Εκκλησία. Εκεί το θέμα τοποθετείται και μας δίνει την απάντηση ο Άγιος Πολύκαρπος Μυρινής. Τι θα κάνουμε, είσαι του Χριστού, είμαι του Χριστού, είπε ο Άγιος. Τότε στη Ρώμη. Στη Ρώμη πήγε ο Άγιος και θυσιάστηκε. Εμείς σήμερα θα σας διαβάσω ένα κομματάκι για να δούμε αν είναι κοντά η ώρα που ο Αντίχριστος θα μας βάλει χειροπέδες. Από το βιβλίο, το έχω ξαναδιαβάσει από το βιβλίο αυτό, του Καλύβα, που είναι αρχιμαντρίτης Εμμανουήλ Καλύβας. Και μπροστά λέει το χάραγμα. Εσύ δεν λέει το χάραγμα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Ας πάρω αυτό το κομμάτι που έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε υποταγμένοι. Υποταγμένοι. Στο δύνατο. Αφού εκεί τελούμε φόρους. Αφού εκεί πληρώνουμε τους φόρους μας. Δικτατορία νέας τάξης πραγμάτων. Μήπως περιμένεις τι άκη. Το έχω να διαβάσω. Λοιπόν, η παγκόσμια κοινωνία οδηγείται, δηλαδή όλος ο κόσμος οδηγείται σε μια ενότητα οικονομική. Έχουμε μπει σε αυτή την ενότητα την οικονομική και πολιτική. Εάν η ενότητα αυτή πραγματοποιηθεί χάρη της αληθινής ειρήνης και δικαιοσύνης και αγάπης, τότε θα μας φέρει την ευλογία του Χριστού. Όμως υπάρχει ο φόβος και είναι ορατός. Η ενότητα αυτή η παγκόσμια να γίνει εν ονόματι όχι του Χριστού, αλλά του Αντιχρίστου. Είναι έτοιμες οι δυνάμεις του Αντιχρίστου να εκμεταλλευτούν και ήδη την εκμεταλλεύονται την οικουμενική ενότητα. Απαιτούν να λέει μια κοινωνία παγκόσμια. Για να επιβάλλουν αυτές οι δυνάμεις τον Αντίχριστο. Τον Αντίχριστο. Ο Σεβάσμιος Αγιορείτης Παΐσιος παρατηρεί και ενώ μιλάμε τώρα Παΐσιος
πριν από 20 χρόνια. Έτσι, αυτά που θα ακούσετε, τα έχει γράψει πριν πεθάνει λίγο, πριν από 20 χρόνια. Είναι 25 χρόνια, 87. 25 είναι. Ωραία. Λοιπόν, τι γράφει? Και ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα στις Βρυξέλλες με το 666, έχει σχεδόν το θηρίο στις Βρυξέλλες. Θηρίο ονομάζουν ένα τεράστιο κομπιούτερ. Δεν το έχει ονομάσει κανένας άλλος. Ένας Εβραίος που το χειρίζεται. Ονομάζει θηρίο. Στα εβραϊκά γραμμένο και ερμηνεύεται θηρίο στη γλώσσα, τη δική μας. Έχει σχεδόν ρουφήξει το θηρίο μέσα όλα τα κράτη, όλα τα ονόματα. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, του Παΐσιου αυτό που διαβάζω, προσέξτε το, τι φανερώνουν, επαναλαμβάνω, η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος. Είπαμε, τα είπε ο γέροντας Παΐσιος πριν 25 χρόνια και τα έχει γράψει. Γίνονται ή δεν γίνονται? Πού τα μάτια? Κοιμάται, αν ο κόσμος είχε Χριστό μέσα τους, θα έβλεπε. Πού τον πάνε να τον κρεμάσουνε? Τι φανερώνουν? Δυστυχώς, θα πούμε τώρα, τότε ο Παΐσιος έλεγε στο ραδιόφωνο, τότε, πριν 25 χρόνια, μόνον παρακολουθούμε τι καιρό θα έχουμε τότε. Αλλά τι θα μας πει ο Χριστός? Υποκριτέ, το με πρόσωπο του ουρανού γινώσκετε διακρίνην. Υποκριτέ, εσείς που βλέπετε τον καιρό, τι καιρό θα κάνει? Ξέρετε από τα σημάδια τι καιρό θα κάνει. Τα σημεία των καιρών, τα σημεία, τα σημάδια που φανερώνουν τι μας φέρουν τα χρόνια που έρχονται, ουδή να στεγνώνε. Δεν μπορείτε να γνωρίσετε. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, συνεχίζει ο γέρο Παΐσιος, έρχεται το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Ακόμα δεν έχει γίνει ακόμα, ούτε το καρτελάκι που μου πάρει ακόμα. Και θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση, προσέξτε, θα μας δώσουν την κάρτα, την πονηριά μας, το ξεκαθαρίζει ο Παΐσιος. Την κάρτα του πολίτη, κάρτα του πολίτη, έτσι, να την πάρουμε. Θα μας λέει στην τηλεόραση, κάποιος πήρε την κάρτα του τάδε και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Εδώ μιλάει για τη φοροκάρτα. Εδώ μιλάει για τη φοροκάρτα. Η κάρτα αυτή του πολίτη δεν είναι κάρτα η οποία γίνονται συναλλαγές. Όχι, την κάρτα από το καρτελάκι εδώ πέρα. Το καρτελάκι εδώ πέρα. Καρτελάκι, ναι. Προσέξτε το, όσοι αυτό, μην καταλάβετε. Αυτό που λένε κάρτα πολίτη. Θα γίνει βέβαια, κατόπιν θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, θα γίνουν όλα σε ένα. Να τα δούμε λίγο. Πώς θα λέει το μάτι του Παΐσιου αυτά που γίνονται σήμερα, πριν 25 χρόνια δηλαδή. Λοιπόν, από την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα. Θα λένε λοιπόν, θα δώσουν σε όλους κάρτα. Από τηλεόραση, βρήκα την κάρτα και του πήρε λεπτά την τράπεζα ο τάδε. Λοιπόν, για να είστε σίγουροι, άστε την κάρτα πρώτα σφράγισμα. Που δεν μπορούσε στο χέρι και στο μέτωπο. Που δεν μπορούσε να το πάρουν. Προχωράμε. Το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ, που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά με το 666, καθόλου δεν θα διακρίνεται το 666, το όνομα του Αντιχρίστου. Το 666 είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Στις Βρυξέλλες υπάρχει το γιγαντιαίο
αυτοπρογραμματιζόμενο. Αυτοπρογραμματιζόμενο. Δεν χρειάζεται να πάει άνθρωπος να το προγραμματίσει. Από μονάχο του είναι αυτόματο. Προγραμματίζεται. Κομπιούτερ, το μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο, στεγαζόμενο σε τετραόροφο κτηριακό συγκρότημα, τέσσερις ορόφους, ένα κομπιούτερ. Μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις της ΕΟΚ, διευθυντής είναι ο Εβραίος δόκτωρ Ιτα Έντιμαν, κάπως έτσι, ο οποίος είναι ο κύριος αναλυτής και σχολιαστής της ΕΟΚ. Ο Έντιμαν ονομάζει το κομπιούτερ, το ονομάζει αυτός ο Εβραίος, θηρίο. Η ελληνική λέξη θηρίο με εβραϊκούς χαρακτήρες ισοδυναμεί ελληνική λέξη. Με εβραϊκούς χαρακτήρες ισοδυναμεί η λέξη αυτή. Με το 666. Η λέξη θηρίο στα εβραϊκά ίσον 666. Ενθυμούμεθα το θηρίο της Αποκαλύψεως. Το έχουν και τα 10 και κεφαλάς 7. Το οποίο είναι έμβλημα της Αντιχρίστου δυνάμεως. Το έχουν για σύμβολο το θηρίο με τα 7 κέρατα. Οι αντίχριστοι. Ποιοι οι αντίθετοι δύναμοι, οι αντίχριστοι δύναμοι και η αντίθετη πολιτική εξουσία. Και είναι λέει όργανο του δράκοντος του σατανά κατά, εναντίον εκείνων που αγωνίζονται για να πάνε στη βασιλεία του Θεού. Ο αριθμός του ονόματος, ο αριθμός του ονόματος του θηρίου αντιχρίστου της Αποκαλύψεως, ο αριθμός του ονόματος, το όνομα δεν το αναφέρει η Αποκαλύψη καθόλου, γιατί δεν αξίζει να το αναφέρει. Δεν έδεικτος. Δεν αξίζει, λένε οι πατέρες, δεν το αναφέρει γιατί δίνει τιμή να του δώσει όνομα. Ο αντίχριστος θα κάτσει στο θρόνο του Παπα της Ρώμης. Άλλο εκείνο, εκείνη είναι μικρή, πολύ αντίχριστη γεγόνασή. Λοιπόν, ενώ λέει δεν αναφέρεται το όνομα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τον τιμούσε, του δίνει νούμερο. Γι' αυτό μας δίνει νούμερο εμάς, για να χάσουμε την αξιοπρέπεια σαν ονόματα. Να γίνουμε, όπως λέμε, μαριονέτες με νούμερα. Νούμερο τάδε Κωνσταντίνος Αδάμ, νούμερο τάδε Θεοχάρης Ευάγγελος, νούμερο τάδε Βασίλειος Μαραγκός. Όχι Βασίλειος, Κωνσταντίνος, Γεώργιος και τα τέτοια, μόνο με νούμερο και τα λοιπά. Χάνεται πια το πρόσωπο και ο άνθρωπος γίνεται νούμερο. Κατά τον τάδε Εβραίο Έντιμαν, με τη χρήση των τριών ψηφίων, αριθμών, των τριών αριθμών δηλαδή, εξαψήφιοι θα είναι, κάθε άνθρωπος της γης, θα πάρει το δικό του όνομα, το δικό του νούμερο, αριθμό μητρώου δικό του, κάθε άνθρωπος της γης, για να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του. Το φακέλωμα των κατοίκων των προηγμένων βιομηχανικών χωρών έχει γίνει το φακέλωμα. Στις χώρες λέει τις προηγμένες, φακέλωμα έχει γίνει το 1976-1979. Σήμερα πιστεύετε ότι έχει τελειώσει το φακέλωμα για όλους τους κατοίκους της γης. Είμαστε περασμένοι στο κομπιούτερ μέσα. Όλοι. Η πλήρης παρακολούθηση του καθενός μας θα γίνεται με την νέα ταυτότητα η οποία θα έχει 18 ψηφία. Ο πρώτος αριθμός λέγεται διεθνής κωδικός. Μπροστά. Και ο διεθνής κωδικός μπροστά θα είναι το 666. Όταν πάρουμε το χάραγμα του θηρίου. Έπειτα είναι ο εθνικός αριθμός. Αντί για Έλληνες θα βάλουν νούμερο. Πρώτα το 66, μετά της καταγωγής το νούμερο. Του τόπου διαμονής. Και τέλος, ο εννεαψήφιος αριθμός των κοινωνικών ασφαλίσεων. Ένα τεράστιο νούμερο, θα το περάσει στο... είναι περασμένο, θα είναι περασμένο. Θα τα γράφει ο Πάτερ Παΐσιος στο 87. Λοιπόν,
Αυτά είναι. Δεν τα διαβάζουμε τώρα. Αυτά είναι προφητευμένα, παρακαλώ. Από εδώ και 25 χρόνια. Και γίνονται τώρα. Όπου Πνεύμα Άγιο, εκεί και φως, που τα βλέπει καθαρά. Επαναλαμβάνω και τελειώσαμε την, για να μην φάμε καλό χρόνο, γιατί είναι πολύ. Όχι, λέει, λέει, δεν το διαβάσετε όλο. Γιατί... Όχι, δεν χρειάζεται όλο, τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος. Για τους πραγματικούς που θα λένε να πάρουν τις κάρτες. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μα εδώ παραγγέλνει το εξής, έχει άλλα πράγματα μέσα. Και άλλα. Είναι μεγάλο. Λέει, ποιοι θα οδηγήσουν στον αντίθεση τον λέει, το θηρίο με το 666 των Βρυξελών έχει ετοιμότητα να καταπιεί όλο τον πληθυσμό της γης με τον ατομικό ΕΚΑΜ. Το χάραγμα 66, το 666 είναι το κλειδί του ΕΚΑΜ. Χωρίς αυτό το κλειδί, το 666, ο αντίχριστος δηλαδή. Είναι το κλειδί του φακελώματος στο κομπιούτερ θηρίο των Βρυξελών. Αυτό το φακέλωμα, αυτό το φακέλωμα, να το προσέξουμε, και η εύκολη κλοπή όλων των εθνικών μυστικών ασφαλείας και αμήνης μπορεί έτσι με αυτό το φακέλωμα να κλέψει όλα τα μυστικά από ένα κράτος. Να και αμήν, καθιστούν δυνατή με αυτό το φακέλωμα την υπερδικτατορία του Αντιχρίστου. Θα μπορεί να τσίχνω στο χέρι ο Αντιχρίστος. Τώρα μας μένει ένα κομμάτι και άλλο κομμάτι, γιατί λέει εδώ πέρα διωγμός και ερήμωση της Εκκλησίας έχει ένα κομμάτι. Δεν μας φέρνει τώρα χρόνος. Ημέρας εορτών θα το πάρουμε εμείς στην τηλεόραση να δείξεις. Εντάξει, εντάξει, ναι. Να κάνουμε προσευχή μας. Απλώς έχουμε... εγώ αναφέρθηκα στο όνομα Βενέδικτος, γιατί ναι. Υπήρχε μια προφητεία από κάποιο Πάπα της Ρώμης που τους ανέφερε όλους ποια θα είναι τα ονόματά τους μετά από αυτόν. Λοιπόν, και θεωρείται Άγιος ο συγκεκριμένος. Ένας Πάπας είναι Άγιος. Πριν το σχίσμα. Είναι Άγιος. Άγιος πρέπει να είναι. Λοιπόν, και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε φτάσει στον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον δεύτερο. Περασμένο. Λοιπόν, και όλοι περιμέναμε ο επόμενος να λέγεται Πέτρος και ξαφνικά πήρε το όνομα Βενέδικτος. Τα στοιχεία του τώρα. Λοιπόν, το όνομα Βενέδικτος βγάζει τον αριθμό 666. Ο προηγούμενος Πάπας της Ρώμης έχει αγιογραφήσει ένα πρόσωπο το οποίο είναι Εβραίος, λέγεται Δαβίδ, Δαβίδ Μέικερ Ρότσλαϊντ, ο οποίος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ο Αντίχριστος, αν επιτρέψει ο Θεός. Λοιπόν, και τον έχει βάλει πίσω από εκεί που βγαίνει στην Εξέδρα και λέγεται για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα, σαν πρόσωπο του Χριστού. Τον έχει αγιογραφήσει. Και αν συγκρίνουμε τη μία φωτογραφία με την άλλη, του Δαβίδ Μέικερ Ρότσλαϊντ, που είναι από την οικογένεια των Ρότσλαϊντ. Λοιπόν, με την αγιογραφία που απεικονίζεται αυτός που μοιάζει σαν Χριστός, είναι ίδιοι. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει τώρα στην ουσία. Θέλω να πω ότι ο ψευδοπροφήτης θα κάτσει στο θρόνο του Πάπα της Ρώμης. Λοιπόν, όσο για το θηρίο. Αφού λέει θα κάτσει στην Αεροσόλυμα. Θα κάτσει και εκεί. Θα θρονιστεί εκεί πέρα. Εκεί στα, η Αεροσόλυμα. Ο ναός του Πάπα της Ρώμης αυτή τη στιγμή δεν είναι. Μπορεί να περάσει και από εκεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά λέει θα φτιάξει το ναό Σολομώντα, το ξέρουμε. Μπορεί να βουλιάξει και τον καράβι στον δρόμο. Λοιπόν, θα τον φτιάξει. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που ετήσουν αλείς, αγιαστεί το όνομά σου, εφέδρε η βασιλεία σου, ηγείται το όνομά σου, ως εν ουρανώ και επί γης. Τον άρτα το ημών των επιούσεων, δώσει ημί σήμερα, και άφησε ημί τα προβλήματα ημών, ως και ημί σαφίαμεν στους επιλέξεις ημών. Και μη σε ελέγχεις ημάς και ημών, αλλά λύσε ημάς και ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και σώσει εμάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα. Τώρα έχουμε Αγίο Βασίλη Κυριακή. Μετά το Γιάννη. Σάββατο. Λοιπόν είναι 8. 2, 3. Στις 3 του μηνός. Στις 6 είναι τα φώτα. 6 τα φώτα, τι ημέρα είναι. Η μέρα είναι 5. Πέμπτη. Τα φώτα. Από Σάββατο. Και το Αγίου Άνω μετά, Δευτέρα. Δεν είναι 9 φώτα. Δεν είναι 10 του μηνός είναι. 8 Σάββατο. Α, 10 του μηνός αυτό. 10 του μηνός εδώ. Πολύ ωραία. 10 του μηνός.